τον ομότιμο καθηγητή του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου, τον κύριο Ντίνο Τσαμαδία. Κύριε Τσαμαδία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την γιατί πρόσκληση. Γιατί νομίζω ότι έπρεπε να κάνουμε κάποια παρέμβαση μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις που παρακολουθούμε. Και την καλησπέρα μου στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Και νομίζω ότι μιας και δεν τα έχουμε πει μέσα στο 2019 ξανά, να σας ευχηθώ και από αυτό το βήμα καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους μας. Η υποχώρηση λοιπόν της ποιότητας της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Στερεά Ελλάδα. Και ειδικότερα στην Τριτοβάθμια. Και ειδικότερα στην Τριτοβάθμια, σωστά. Γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Συμπληρώθηκαν λοιπόν 4 χρόνια σε αυτή την κυβέρνηση που έχει τα ηνία στα χέρια της στα θέματα της εκπαίδευσης. Αρχικά τι σχόλιο θέλετε να κάνετε? Κοιτάξτε, από τα 4 χρόνια διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ, τα 2 περίπου τελευταία χρόνια, ναι, υπό την ηγεσία του κυρίου Γαβρόγλου, το Υπουργείο Παιδείας επέδειξε μία κινητικότητα στα θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα έλεγα όμως ότι αυτή η κινητικότητα ήταν μονοδιάστατη. Δηλαδή καταπιάστηκε ο κύριος Γαβρόγλου με την αναδιάρθρωση της δομής του εθνικού συστήματος της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και όπως είχαμε πει στις συζητήσεις μας, δεν είχα διακρίνει από την αρχή σχέδιο, ένα σαφή στόχο, μία στρατηγική και δεν είχα και ρητά διατυπωμένα ενιαία κριτήρια με βάση τα οποία θα έκανε αυτή την αναδιάρθρωση. Έχω την αίσθηση σήμερα που ολοκληρώνεται αυτή η προσπάθεια ότι έγιναν αποσπασματικές κινήσεις στις διάφορες περιφέρειες της χώρας, μια προσπάθεια να διευθετηθούν κλαδικά και τοπικά συμφέροντα, αλλού με επιτυχία, αλλού χωρίς επιτυχία. Και όλα αυτά νομίζω σήμερα ότι είχαν μάλλον έναν υπέρτατο στόχο, mm-hmm, την προώθηση και τη διασφάλιση του κομματικού συμφέροντος. Και αυτή είναι η αξιολόγηση. Και αυτό θα έλεγα, ναι, ότι τελικά όλη αυτή η προσπάθεια, αξιολογώντας λοιπόν όλες αυτές τις ρυθμίσεις, όλες τις παρεμβάσεις, ρυθμίσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, είχαν ως υπέρτατο στόχο, γιατί και όλες οι πολιτικές δεν έχουν ένα στόχο, σωστά, έχουν πρωτεύοντα και δευτερεύονται στόχους. Στην ιεράρχηση αυτή νομίζω ότι στο μυαλό του Υπουργού και των επιτελών του ήταν το κομματικό συμφέρον, η εκλογική πελατεία. Άρα δεν πήγαμε πουθενά αυτά τα 4 χρόνια. Κοιτάξτε, δεν έπιασε τα θέματα τα μεγάλα που είχε από παλαιότερα η τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα οποία μπαίνοντας ο 21ος αιώνας επί μία δεκαετία και πλέον είχαν αρχίσει να γίνονται κάποιες προσπάθειες αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. Δεν τα έπιασε. Μιας και το θέτετε έτσι, λοιπόν, ποιες είναι ή θα έπρεπε να είναι οι προτεραιότητες μιας κυβέρνησης σε αυτό το ζήτημα? Όπως ακροθυγώς έχουμε θίξει και σε άλλες συζητήσεις μας, τα μεγάλα ζητήματα είναι η προώθηση της ποιότητας, της αποδοτικότητας, της παραγωγικότητας, η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση του συστήματος, γιατί μιλάμε ότι το σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι από τα πλέον ανταγωνιστικά. Γιατί είναι και αυτό που παίζει το μεγαλύτερο ρόλο στην προώθηση της οικονομικής, σωστά, ανάπτυξης και την ισχυροποίηση των κρατών. Μάλιστα. Άρα αρκετά κράτη, πολλά θα έλεγα σήμερα, έχοντας ενστερνιστεί τα πορίσματα και τις υποδείξεις της επιστήμης, των σχετικών κλάδων της επιστήμης, δίνουν βαρύτητα σε αυτόν τον τομέα. Και τον ακολουθούν αυτόν τον δρόμο. Βεβαίως. Όχι, δεν δίνουν βαρύτητα απλώς. Πατάνε πάνω σε αυτόν τον δρόμο. Ακριβώς. Ακριβώς. Το όσον σχέδιο αφορά, που... ναι, όσον αφορά την ποιότητα, που θεωρώ ότι είναι κομβικό σημείο τόσο για την τριτοβάθμια, αλλά ευρύτερα για την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες,
αλλά και για τη χώρα μας, διότι είναι το βασικό συστατικό. Θα μου αιτιολογήσετε λίγο την υποχώρηση. Ναι. Ακούστε, ο ΩΣΑ, στον οποίο είμαστε μέλη, κάνει εδώ και χρόνια, ναι, από το 2000 και μετά, έχει διαμορφώσει δύο προγράμματα, ένα το πρόγραμμα PISA, που αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων για παιδιά 15 ετών, δηλαδή που τελειώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και, ναι, πάνε προς το λύκειο, και ένα άλλο πρόγραμμα, το PIAAC, το οποίο αφορά τους ενήλικες, δηλαδή αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που κατέχουν οι ενήλικες. Μάλιστα. Μέχρι 65 ετών. Το πρόγραμμα PISA εξετάζει επιδόσεις στα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και την κατανόηση του κειμένου. Θα σας πω ότι πρόσφατα έγινε με ανάθεση στον Weissman, ένα σημαντικό οικονομολόγο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε μία μελέτη, η οποία πού καταλήγει. Καταλήγει στο ότι αν σε μία χώρα, αν μία χώρα ανέβει κατά 50 μονάδες στην αξιολόγηση PISA, τότε θα έχει 1% αύξηση του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας της μακροχρονίως. Μάλιστα. Αυτό πώς μεταφράζεται? Ότι αν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξηθεί κατά 25 μονάδες την κλίμακα PISA, τότε το 2090 μέχρι το 2090 ο πλούτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξηθεί κατά 35 τρισεκατομμύρια ευρώ. Και αν πάμε στο άλλο πρόγραμμα, που θα πω σε τι επίπεδο μας φέρνουν και τα δύο προγράμματα. Εκεί έχει 5 κλίμακες. Αν ανέβει μία χώρα κατά μία κλίμακα, τότε αυτό συνεπάγεται αύξηση κατά 17,4% των εισοδημάτων. Πού βρισκόμαστε τώρα εμείς? Εμείς βρισκόμαστε και στα δύο προγράμματα αυτά, στις αξιολογήσεις με αυτά τα δύο προγράμματα, κάτω από το μέσο όρο των 72 χωρών που αξιολογεί ο ΩΣΑ. Με ενιαία κριτήρια. Μάλιστα. Έτσι. Κάτω και από το μέσο όρο. Κάτω από το μέσο όρο. Και το χειρότερο όλων είναι ότι συνεχώς επιδεινώνεται η επίδοσή μας στην ποιότητα. Ναι, δεν βελτιώνεται. Ας πούμε, το 2006 στα μαθηματικά είχαμε τη θέση 32 στην κλίμακα από τις 72. Το 2015 έχουμε τη θέση 44. Στις φυσικές επιστήμες αντιστοίχως 37 και 44. Και στην κατανόηση κειμένου από την 25η πέσαμε στην 41η. Δηλαδή η κατάσταση αντί να βελτιώνεται επιδεινώνεται. Και το χειρότερο όλων, στο οποίο έχει ευθύνη και ο κύριος Υπουργός, θα πω, είναι ότι αντί να διαμορφωθεί μια κουλτούρα αξιολόγησης των πάντων στην Ελλάδα, σπάμε το θερμόμετρο για να μην βλέπουμε τον πυρετό. Έχουμε συνδικαλιστικό φορέα των εκπαιδευτικών που λέει να καταργηθεί ο PISA, το πρόγραμμα PISA. Το πρόγραμμα δηλαδή, της αξιολόγησης. Δηλαδή. Το πρόγραμμα της αξιολόγησης. Δεν φταίει το θερμόμετρο αν έχω πυρετό. Καλό το παράδειγμα. Έτσι. Άρα λοιπόν χρειάζεται βεβαίως μία άλλη κουλτούρα. Είχε αρχίσει να διαμορφώνεται τα πρώτα 10 χρόνια του 2000, μετά το 2000, μέχρι το 2010 μπήκαμε στα μνημόνια, χάσαμε το βηματισμό μας. Θα έπρεπε όμως τώρα να έχουμε αρχίσει την ανασυγκρότηση, γιατί πολύ τραβάει αυτή η ιστορία, εκτός και αν, παρότι δεν εντάσσεται στη συζήτησή μας, η πρόθεση άλλων κέντρων για την ένταξή μας στα μνημόνια
δεν ήταν αυτή που είχε. Καλό καρφί. Δεν θα το ρωτήσω να δεν θα σας ρωτήσω αν το εξήγησε τώρα. Συζήτηση, να το πούμε. Πάμε για την αξιολόγηση. Το λέω τώρα αυτό. Ναι. Γιατί όταν μπήκαμε είχαμε χρέος 120, δημόσιο χρέος, και τώρα έχουμε 183. Καλό. Πώς αξιολογείται λοιπόν το σχέδιο για την περιφέρεια? Να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Κοιτάξτε, για την περιφέρεια μπορούμε να δούμε τι παρέλαβε η κυβέρνηση το 2015, το Γενάρη του 2015, και τι παραδίδει. Στηριζόμενη σε πραγματικά γεγονότα. Θα πω ότι κατά τα 4 χρόνια που διέρευσαν δεν προσέθεσε τίποτα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην περιφέρεια Στερεάς. Βεβαίως, τον τελευταίο μήνα της τετραετίας που έκλεισε κατέθεσε και πέρασε αυτό το σχέδιο νόμου, το οποίο προβλέπει μία νέα κατάσταση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην περιφέρεια Στερεάς. Ναι. Η νέα κατάσταση αφαιρεί την έδρα τριτοβάθμιου ιδρύματος, τριχοτομεί αυτό το ίδρυμα, το ΤΕΙ Στερεάς, και το εντάσσει σε 3 πανεπιστήμια, των οποίων οι έδρες βρίσκονται σε όμορες περιφέρειες. Η αρχιτεκτονική την οποία ψήφισε και η οποία μένει να εφαρμοστεί, γιατί και εδώ θέλω να πω ότι η κυβέρνηση στην αρχή του 2015 δεν εφήρμοσε αυτά που παρέλαβε ως ψηφισμένα ή πληρωμένα, δηλαδή δεν πήρε την έκταση της ΣΤΑΒΗ που είχε εξασφαλιστεί με χρηματικό ποσό, δεν ίδρυσε τα 3 τμήματα έρευνας και το κέντρο καινοτομίας της κεντρικής Ελλάδας που προβλέπονταν για εδώ, για τη Λαμία. Με τη λογική αυτή, αν υποτεθεί ότι ο λαός κάνει άλλη επιλογή και έρθει άλλη κυβέρνηση με άλλη σύνθεση, αν ακολουθηθεί η πρακτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, δηλαδή αν το 2019... Διαγραφούν ότι έγινε αυτή, από αυτή και πάμε σε άλλα. Ξεκινάμε πάλι. Δηλαδή αυτό... Μόνιμα θα ξεκινάμε από την αρχή. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι ο παράγοντας χρόνος, ξέρετε, στον διεθνή ανταγωνισμό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θα επανέλθω λοιπόν στο τι, πώς αξιολογώ αυτά τα οποία προβλέπει ο νέος νόμος. Καταρχήν δεν αμφισβητεί κανένας ότι τα 3 παραδοσιακά πανεπιστήμια που εμπλέκονται έχουν μία ιστορική διαδρομή. Βεβαίως, όχι με άριστες επιδόσεις, ναι, παρότι από το πιο αρχαίο από αυτά έχει περάσει και ο Μιλών, όπου έχει λάβει 2 πτυχία. Δηλαδή έφαγε περίπου 8 με 9 χρόνια στα θρανία. Αλλά όμως πρέπει να πω ότι δεν έχει τις επιδόσεις από πλευράς ποιότητας και διεθνούς απήχησης που θα ανέμενα. Βεβαίως, κατά καιρούς βλέπουμε στα site και στις εφημερίδες να αναφέρονται κάποιοι δείκτες, όπως για παράδειγμα ένας τελευταίος, ότι στον αριθμό, λέει, των citations, δηλαδή των εταιροαναφορών σε ερευνητικές δουλειές που κάνουν τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο συνολικός αριθμός είναι μεγάλος. Ναι. Ναι, αλλά είναι και μεγάλος ο αριθμός των μελών ΔΕΠ. Η πιο καλή αξιολόγηση θα γινόταν αν κάναμε αναφορά κατά μέσο όρο ανά μέλος ΔΕΠ. Μάλιστα. Και εκεί, αν το κάνουμε αυτό, θα βρούμε ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν είναι τόσο ψηλά όσο στις επιδόσεις, όσο εκ πρώτης όψεως φαίνεται. Μάλιστα. Τώρα, με την διάρθρωση την οποία έκανε, ας πάρω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Κάνει τμήμα στο Καρπένισι, το οποίο θα υπάγεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που έχει έδρα την Αθήνα.
300 χιλιόμετρα απόσταση, εκ των οποίων τα 70 περίπου, τα 60-70 παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη δυσχέρεια. Αλήθεια, πιστεύει κανένας ότι μπορεί ακαδημαϊκά να λειτουργήσει ένα τέτοιο τμήμα? Δηλαδή τα μέλη ΔΕΠ θα με ένα τμήμα, λέω, όπως το Καρπενήσι. Ας πούμε ότι το πρόγραμμα σπουδών θα έχει ένα μάθημα μαθηματικών και ένα μάθημα στατιστικής σε άλλο εξάμεινο. 3 και 3 ώρες. Δηλαδή πρόκειται να διορίσει μέλος ΔΕΠ? Όχι. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται? Όταν είναι δίπλα-δίπλα τα τμήματα, πάει ο κατάλληλος άνθρωπος από το ένα τμήμα στο άλλο και δανείζεται στο άλλο τμήμα. Στην περίπτωση αυτή θα έρθει ο άλλος από την Αθήνα για να κάνει 3 ώρες ή θα είναι μέλος ΔΕΠ του Γεωπονικού Αθηνών και θα έρχεται εδώ? Δεν θα έρχεται. Άρα λοιπόν το ίδιο ισχύει και για την Άφισσα κλπ. Χωρίς να θέλω να στεναχωρήσω τους φίλους μου και συμπατριώτες μας με την ευρεία έννοια και παρά και την συναισθηματική αναφορά που έχω στο Καρπενήσι, γιατί και οι δύο γονείς μου κατάγονται από χωριά της Ευρετανίας, θα πω ότι η προοπτική δεν είναι αυτή που πρέπει να ικανοποιεί. Okay, έγινε αυτό που έγινε, αλλά θεωρώ... Πάμε στην ουσία, κύριε Τσαμαδιά. Ότι τι πρέπει να γίνει φάση... από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα. Για να κλείσουμε, γιατί και ο χρόνος είναι προορισμένος. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε ψηλά το αίτημα, να μην πω τη σημαία, το αίτημα για την ανασυγκρότηση του Πανεπιστημίου Στερεάς σε νέες βάσεις, ώστε να διασφαλίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης και την διεθνή ανταγωνιστικότητα. Γιατί, όπως έχω ξαναπεί και άλλες φορές σε συζητήσεις μας, το θέμα δεν είναι να κάνουμε ένα ακόμα πανεπιστήμιο, το θέμα είναι να κάνουμε ένα πανεπιστήμιο που να έχει καλές επιδόσεις με τις διεθνείς μετρήσεις και να είναι ευρωπαϊκά τουλάχιστον, αν όχι παγκόσμια, ευρωπαϊκά ανταγωνιστικό. Μάλιστα. Πάνω σε αυτό... Ναι. Η ευθύνη βεβαίως είναι των κυβερνήσεων, γιατί αυτές παίρνουν την τελική απόφαση, αλλά και οι τοπικοί θεσμοί και οι πολίτες θα πρέπει να έχουν κάνουν... Έχουν μερίδιο ευθύνης. Βεβαίως, για ό,τι γίνει μέχρι σήμερα, όπως και μερίδιο ευθύνης για αυτά που θα γίνουν από εδώ και πέρα. Χρειάζεται, κύριε Στεριόπουλε, να το πούμε στη γλώσσα μας, μυρμηγκοδουλειά. Το πανεπιστήμιο δεν είναι φτιάχνω ένα υποκατάστημα του ΙΚΑ και αντί να το πάω στο Παγκράτη θα το πάω στην Άμπλια που είναι βρίσκω το ιδιαίτερο κτίριο, βάζω κόσμο μέσα και πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται έτσι. Θέλει μακρά μυρμηγκοδουλειά. Και φαντάζομαι, εδώ δύο και φαντάζομαι τμήματα. Ότι είναι εξειδικευμένη αυτή η μυρμηγκοδουλειά. Βεβαίως. Για να μην το λέμε μυρμηγκοδουλειά και το απλοποιούμε. Ναι, όχι, η μυρμηγκοδουλειά δεν κουβαλάμε με σακιά με... αθόρυβα, αλλά που να κουβαλάμε χαλικάκι για να γίνει το οικοδόμα. Ο κύριος Υπουργός είπε ότι χρειάζεται 25 χρόνια ένα πανεπιστήμιο. Εγώ θα έλεγα 50 χρόνια. Αλλά γεννήθηκε κανένα πανεπιστήμιο 25 ετών από την αρχή? Όχι. Γεννιέται... Ιδρύθηκε και χτίζεται. Και χτίζεται. Και θα χτιστεί σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια, σε 30 χρόνια. Για να τα πούμε και απλά, ναι, κλείνοντας, θέλει καταρχήν πολιτική βούληση να γίνει. Βεβαίως. Βεβαίως. Πριν τη μυρμηγκοδουλειά, θέλει, ναι, πολιτική βούληση. Ναι, αλλά σας λέω εγώ ότι και πριν να εκφραστεί πολιτική βούληση, πρέπει πάλι τοπική κοινωνία θέλει να κάνει μυρμηγκοδουλειά, ούτως ώστε να διαμορφώσει προϋποθέσεις. Η διαπραγμάτευση να δίνει τη δυνατότητα σε όποιον έχει την καλή βούληση να διαπραγματευτεί. Μάλιστα. Έτσι. Είστε απολύτως σαφείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο Δελτίο, κύριε Τσαμαδιά. Να είστε καλά.